Γεια και χαρά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βιντεάκι. Σήμερα φίλοι μου δεν θα πάρουμε τα βουνά, περπατώντας εννοώ, δεν θα γράψουμε χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο και δεν θα δούμε κανένα μουσείο, κανέναν αρχαιολογικό χώρο και κανένα μέρος. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτό το κανάλι, γιατί σήμερα θα πάρουμε τα βουνά μόνο και μόνο για να μαγειρέψουμε. Νούμερο ένα συστατικό και φυσικά μυστικό της επιτυχίας είναι η καλή παρέα. Το πανηγύρι εδώ εννοείται θα ξεκινήσει με ζεστό ινόμενο, γιατί ως γνωστόν στα βουνά κάνει ψόφο. Και για να αντιμετωπίσουμε 100% το κρύο, θα βράσουμε μία κοτόσουπα, θα την αυγοκόψουν οι δυνατοί της παρέας, όχι εγώ, και μετά το κοτοπουλάκι θα το περάσουμε και λίγο στα κάρβουνα, έτσι για να κρατσανίσει λίγο η πετσούλα και να γίνει σούπερ τέλειο. Όπως καταλαβαίνεις, από το ινόμελο μέχρι την κοτόσουπα μεσολαβεί και κάποιος χρόνος, έτσι. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την πείνα όλο αυτό το χρόνο, θα τη λήξουμε πατάτες στο αλουμινόχαρτο, θα τις ψήσουμε στα κάρβουνα, θα τις σαλατοπιπερώσουμε και θα τις φάμε. Είναι λουκούμι. Φυσικά δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτά, γιατί ως γνωστόν του βουνού ανοίγει την όρεξη και πεινάμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, κάποιοι άλλοι τα λένε, αλλά μάλλον πρέπει να ισχύει τώρα αυτό. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το παράξενο γευστικό ταξίδι. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόλις φτάσουμε στο βουνό είναι το κρύο. Γι' αυτό θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ινόμελο ή κρασόμελο. Σε ένα τσίγκινο κατσαρολάκι που μπορεί να μπει σε φωτιά, βάζουμε μία φλούδα από το λεμόνι και ρύθρα από μέλι υπάρχει ήδη μέσα στο κατσαρολάκι και προσθέτουμε τα μπαχαρικά. Κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο και λίγο γαρίφαλο. Φυσικά προσθέτουμε και έξτρα μέλι, αρκετό μέλι και μπόλικο από το κρασί μας. Ύστερα θα φτιάξουμε μία πολύ μικρή εστία στη φωτιά για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το κατσαρολάκι, προσέχοντας να μην μας χυθεί. Κρίμα δεν είναι? Δεν χρειάζεται να το αφήσουμε πολλή ώρα να βράσει. Αντίθετα, νομίζω πως όσο ζεσταίνεται αργά και σταθερά, είναι πιο εύκολο να βγάλουν τα μπαχαρικά τα αρώματα και να το κάνουν τόσο μεθυστικό που δεν θα χορταίνεις να πίνεις. Εντάξει, είπαμε, δεν θα μεθύσουμε κιόλας, με ρέγουλο λίγο τα ινόμελα. Εδώ βέβαια να σου πω πως ο σκοπός ήταν να φτιάξουμε ρακόμελο, αλλά ξεχάσαμε τη ρακή. Και αφού πιούμε ένα-δυο ποτηράκια ινόμελο έτσι για να ζεσταθούμε, το χρειαζόμαστε μην νομίζεις, ξεκινάμε να φτιάξουμε την κοτόσουπα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά-πολλά, γεμίζουμε την κατσαρόλα μας νερό από την πηγή, βάζουμε μέσα το κοτόπουλο να βράσει, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο λάδι και αφήνουμε να βράσει. Το μόνο που μας απασχολεί είναι να βάζουμε συνέχεια ξύλα στη φωτιά για να μην σβήσει η φωτιά. Ξύλα στο βουνό, άπειρα. Μόνο παιδιά, προσοχή, πρέπει να επιτρέπεται η φωτιά όταν τα κάνουμε αυτά. Όπως σου είπα και στην αρχή, παράλληλα με τη σούπα που βράζει, εμείς έχουμε τη λήξη πατάτες στο αλουμινόχαρτο και τις έχουμε βάλει στα κάρβουνα μέχρι να ψηθούν. Οι πατάτες δεν θέλουν πάνω από μισή ώρα με 3 τέταρτα μέχρι να λιώσουν και να γίνουν πραγματικά λουκούμι. Αλάτι, πιπέρι, λίγο λαδάκι και είναι ο καλύτερος μεζές. Όταν γίνει το κοτόπουλο, ρίχνουμε μέσα στο ζουμί τη μανέστρα, κρυθαράκι αν το θες, και σε μία σχάρα δίπλα τραβάμε μερικά κάρβουνα και βάζουμε το κοτοπουλάκι να ψηθεί, γιατί είναι κρίμα τόσο νόστιμο κρέας τώρα να μην έχει και μία ωραία τραγανή πετσούλα. Ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι να γίνει το κρυθαράκι μέσα στη σούπα είναι τουλάχιστον ο μισός από ό,τι θα το μαγειρεύαμε στο σπίτι μας, γιατί η φωτιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Εννοείται δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και εννοείται θα αυγοκόψουμε τη σούπα. Βάζουμε τους δυνατούς της παρέας, γιατί είχαμε μπόλικους από αυτούς, να φτιάξουν μια πάρα πολύ ωραία, νόστιμη, αυγοκομμένη σούπα. Από ό,τι βλέπεις, το κατέχουν το άθλημα και οι δυο τους. Και κάπως έτσι είμαστε έτοιμοι για το πιο νόστιμο γεύμα που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό. Στη σειρά λοιπόν η πενασμένη παίρνει ο καθένας το μπολάκι του και το κουταλάκι του και περιμένει να σερβιριστεί. Εκτός από τη ραγή που ξεχάσαμε για να φτιάξουμε το ρακόμελο, ξεχάσαμε να πάρουμε και κουτάλα. Αλλά ποιος νοιάζεται, αφού είχαμε μπρίκι, μια χαρά έγινε και η δουλειά μας έτσι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, να έχουμε λίγη φαντασία, λίγη καλή διάθεση και πάνω απ' όλα παιδιά, καλή παρέα χωρίς να γκρινιάζουμε. Και όλα τα άλλα γίνονται. Έτσι κι αλλιώς, αγαπημένοι μου φίλοι, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να περνάει καλά? Πραγματικά, εσείς πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο από καλή παρέα, από ανθρώπους που αγαπάμε και από ένα πιάτο ζεστό φαγητό με τους φίλους μας? Εγώ θεωρώ πως αυτά είναι περισσότερο και από αρκετά για να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Όπως βλέπετε, το βουνό μας κάνει και πεινάμε. Δεν φταίμε εμείς, το βουνό φταίει που μας ανοίγει την όρεξη. Γι' αυτό, όσο καθόμαστε εκεί και μέχρι να νυχτώσει δηλαδή, εμείς δεν σταματάμε να τσιμπολογάμε και να ψήνουμε διάφορες μεζέδες. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε, γι' αυτό και στα βουνά πηγαίνουμε πάντοτε οργανωμένοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του γευστικού ταξιδιού. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η βόλτα που κάναμε σήμερα, παρόλο που δεν είχε να σας δείξω κάποιο μουσείο, κάποιον αρχαιολογικό χώρο ή κάποιο χωριό το οποίο δεν είχατε ξανασυναντήσει. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι λοιπόν, πατήστε μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να μην χανόμαστε. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη τέτοια. Τα λέμε!